θα μας το επιβεβαιώσει. Και από εκεί θέλουμε να ξεκινήσουμε, ο team manager της ομάδας, ο κ. Ζουνατζίδης. Καλό μεσημέρι. Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Είστε καλημέρα, καλά. Παιδιά. Καλά, καλά. Ήρθε και ο κόσμος λοιπόν. Έτσι δεν είναι. Ή λέτε ότι είναι συμπτωματικό λόγω Παναθηναϊκού και ΑΕΚ. Όχι, δεν είναι. Όχι. Νομίζω πλέον ότι είναι αντιληπτό από όλους τι έχει καταφέρει μέχρι τώρα αυτή η ομάδα και με την συμμετοχή του κόσμου σε τι μπορεί να καταφέρει ακόμα. Ναι, ναι. Και νομίζω ότι πλέον εκτιμάται εντός και εκτός ομάδας περισσότερο. Αυτό που μας νοιάζει εμάς ιδιαίτερα βέβαια είναι το εντός. Λέτε ότι βλέπουν όλες αυτές τις δύο αγωνιστικές που ακόμα μπορεί να ανέβει η απόδοση της ομάδας και με 3-4-5 χιλιάδες φιλάδες στο γήπεδο. Κοίταξε, θα σου απαντήσω όπως απάντησε στη συνέντευξη τύπου και ο προπονητής του Παναθηναϊκού, γεμάτος απορία όταν τέθηκε το ερώτημα, τι του άρεσε, αν, δηλαδή τι θα μπορούσε να χαρακτηριστικά να πει για το παιχνίδι με τον εναντίον του Παναθηναϊκού που έκανε ο ΠΑΟΚ και αν του άρεσε, και του λέει: μα καλά, είστε τυφλοί, δεν βλέπετε. Ο ΠΑΟΚ όλη τη χρονιά το παίζει αυτό το μπάσκετ. Σημαντικό αυτό από ένα μεγάλο προπονητικό κατά ψέματα. Έτσι. Νομίζω λοιπόν ότι είναι, δεν είναι ούτε το ένα μάτς αυτό ούτε το άλλο. Υπήρξαν και εξαιρετικές εμφανίσεις και μέχρι τώρα και σε ευρωπαϊκά παιχνίδια και μέσα στην Τουρκία και μέσα στην Bundesnost και εδώ με την Bundesnost, και δηλαδή υπήρξαν μεγάλα παιχνίδια μέχρι τώρα, αλλά και στο ελληνικό πρωτάθλημα υπήρξαν πολύ καλές εμφανίσεις. Οπότε νομίζω ότι πλέον απλώς ας το πούμε, αυτά είναι τα πιο εμπορικά παιχνίδια, πιο πιασάρικα σε εισαγωγικά, συγκεντρώνουν τα περισσότερα βλέμματα, και όταν σε αυτά τα παιχνίδια καταφέρνεις στο μεν ένα να κερδίσεις με τόσο μεγάλη άνεση τον Παναθηναϊκό και να παίξεις ένα εκπληκτικό μπάσκετ, και στο άλλο να, παρά την κακή σου μέρα κατά μεγάλα διαστήματα, να γυρίσεις, να δείξεις τα ψυχικά αποθέματα και με την τρομερή βοήθεια και παρότρεση από τον κόσμο να φτάσει σε αυτό το αποτέλεσμα, νομίζω ότι ολοκληρώνεται κάπως η εικόνα και για τους πιο δύσπιστους. Χθες, κύριε Ζουνατζίδη, ο ΠΑΟΚ σίγουρα δεν έκανε την καλύτερη εμφάνιση. Έπαιξε μια καλή ομάδα, πραγματικά, όπως είπε ο κ. Μαρκόπουλος, οργανωμένη με πολλές λύσεις, απαντήσεις σε ό,τι έχει ο ΠΑΟΚ. Και παρόλα αυτά κέρδισε. Ποιο είναι το επιπλέον όφελος, πέρα από τη νίκη της χθεσινής βραδιάς? Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα ξεκινάμε από τα χειροπιαστά, το βαθμολογικό όφελος. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχει το παιχνίδι να τελειώσει ο πρώτος γύρος με τα τρίκαλα και αυτή τη στιγμή έχει κάνει μόνο δύο ήττες. Βαθμολογικά είναι στο υψηλότερο σημείο που θα μπορούσε να είναι. Ίσως δηλαδή με την Πάτρα να ήμασταν αυτή τη στιγμή, να ήμασταν στην κορυφή της βαθμολογίας με τον Ολυμπιακό. Αν δεν είχαμε χάσει, χάσαμε όμως μια πολύ καλή ομάδα που είναι η Πάτρα. Ναι. Αυτό είναι το πρώτο χειροπιαστό. Το δεύτερο είναι ότι περνώντας τα παιχνίδια και διατηρώντας την καλή ποιότητα στο παιχνίδι μας, αλλά και την αποτελεσματικότητα, τις νίκες δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι αυτό γεμίζει στην ομάδα. Ο παράγοντας κόσμος ενεργοποιείται 100% περισσότερο. Η δουλειά από εμάς όλους γίνεται με περισσότερη όρεξη και περισσότερη έτσι δύναμη. Η διοίκηση μπορεί και αυτή με περισσότερα μέσα να κάνει τη δουλειά της, και αναφέρομαι στα οικονομικά μέσα. Οι χορηγοί μας, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν επενδύσει στην ομάδα βλέπουν ότι η επένδυσή τους όχι απλώς πιάνει τόπο, αλλά είναι και υπερπολαπλάσια το ωφέλη τους. Οπότε όλο το οικοδόμημα, ξέρετε, στον αθλητισμό, τον επαγγελματικό αθλητισμό, ένα μεγάλο κομμάτι της λειτουργίας είναι συνυφασμένο και με την επιτυχία. Με την επιτυχία την αγωνιστική. Όλοι τρέφονται με νίκες. Αυτό που μου έκανε εμένα εντύπωση είναι ότι ήταν ένα κλασικό παιχνίδι μπασκετικού ΠΑΟΚ που ήταν όλα στραβά. Ναι. Δηλαδή, δεν έμπαιναν τα σούτ όταν πλησιάζαμε στο σκορ. Πήρε μεγάλα σούτ η ΑΕΚ και με τον Τελινικάιτη στον goal foul και το τρίποντο που πήρε. Ή το άλλο του playmaker που ξύπνησε ο Μάγκελ Τζόρνταν πάνω του, δίπλα του. Ναι. Ήταν ένα παιχνίδι που ξέρεις ότι έχει στραβώσει. Και τελικά ο ΠΑΟΚ καταφέρει να το πάρει ουσιαστικά στο τελευταίο λεπτό. Αυτό δεν είναι το πιο σημαντικό στοιχείο για μια ομάδα. Σίγουρα. Αυτό ακριβώς δείχνει τι είναι το μεγάλο κέρδος από τέτοια παιχνίδια. Ότι σε αντίστοιχες περιπτώσεις μετά και στην κακή σου μέρα και στο 24, στο μείον 15, ο παίκτης συνειρμικά τα παρατάει. Δεν τα παρατάει όταν έχεις κάνει τέτοιες νίκες. Και λες, και σου λέει, ο παίκτης το σκέφτεται και λέει ρε εσύ, θα το γυρίσουμε το μάτς.
θα το πάρουμε το μάτς. Μου θυμίζει ένα μεγάλο, πολύ μεγάλο παράδειγμα είναι όταν η εθνική μας, νομίζω ήταν ο Παναγιώτης Γιαννάκης προπονητής, όταν η εθνική Ελλάδος είχε κερδίσει σε σειρά έτσι, μεγάλων τουρνουά, πανευρωπαϊκών, παγκοσμίων, κάποια παιχνίδια που ήταν ασύλληπτα. Δηλαδή με τη Σλοβενία ήταν ένα ασύλληπτο παιχνίδι που είχαμε κερδίσει. Με τη Γαλλία. Με τη Γαλλία είχαμε κερδίσει. Στην Πονία γυρίσαμε παιχνίδι, πάλι είχαμε κερδίσει. Δηλαδή υπήρχαν παιχνίδια. Τι γινόταν όμως, οι παίκτες έφτανε το μείον 6, μείον 7, μείον 8 και ένα λεπτό. Και σου λέει, μα το έχουμε κάνει 2-3 φορές. Ναι, θα το ξανακάνουμε τώρα. Ναι. Και το πιστεύαν. Τους έλεγε ο προπονητής, ηρεμήστε, θα γυρίσει το παιχνίδι. Και το γινούσαν. Αυτό σου δίνουν τέτοιες νίκες. Η εμπιστοσύνη που αποκτάς και αυτό το αίσθημα της υπεροχής που έχεις στον αντίπαλο, ότι ξέρεις τι, πρέπει να χάνω εγώ, όμως το πιστεύω θα το πάρω το μάτς. Έτσι είναι και ο ΠΑΟΚ. Και νομίζω ότι έτσι λειτουργήσε και χθες η ομάδα. Δηλαδή η ομάδα σε καμία περίπτωση δεν τα παράτησε. Φυσικά κάποιοι πάντα πρέπει να είναι μπροστάρετες σε αυτή την κατάσταση. Εδώ είναι το θέμα ότι θα πρέπει να υψώσουν ανάστημα και με Χαραλαμπίδη. Και τελικά και χωρίς Χαραλαμπίδη, στο τέλος ο ΠΑΟΚ 9 στα 10 τα παίρνει σε ειδικές καταστάσεις. Είναι εντυπωσιακό. Ξέρετε τι γίνεται. Ο Χαραλαμπίδης αυτή τη στιγμή μπορεί να μην παίζει, αλλά έχει εκπαιδεύσει άλλους στον ρόλο αυτό. Ναι. Δηλαδή, όταν είσαι, όπως πειράζω εγώ καμιά φορά τον Τζόχλα και του λέω, κάθε μέρα πίνεις καφέ με τον Χαραλαμπίδη και το δέδαλο, στο τέλος έγινες και εσύ μεγάλος στερ. Και όμως λέω, ο Τσόχας κάνει. Ο Δέδας του λέω κάθε μέρα πίνεις καφέ με τον Μαργαρίτη και άρχισε να παίζει άμυνα. Δηλαδή αυτά τα πράγματα όταν σε εμπνέουν, ας πούμε, ξέρετε, ωραίο είναι να εμπνέεσαι από μεγάλους παίκτες, βλέπουμε στο NBA, μεγάλους Ευρωπαίους παίκτες. Είναι ωραίο, αλλά όταν τον έχεις δίπλα σου και εμπνέεσαι από κάποιον δίπλα σου, αυτό έχει άμεσο αποτέλεσμα. Είναι ρεαλιστική έμπνευση. Πόσο σημαντικό λέει, είναι. Το κάνει ο άλλος στο γήπεδο μέσα, θα το κάνω κι εγώ. Και ο Κώστας τους έχει εκπαιδεύσει σε τέτοια πράγματα. Και τον Απόλλωνα, πιστεύω έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο στην βελτίωσή του. Και στο Βαγγέλη τους έχει μεταδώσει αυτό το πνεύμα, το ότι μπορούμε να κερδίσουμε τα πάντα. Μπορούμε να κερδίσουμε τον κάθε αντίπαλο. Πόσο σημαντικό ήταν για τον Όντουμ αυτό το μεγάλο σουτ που έβαλε. Γιατί κατά ψέματα. Νομίζω ότι ό,τι κάνει καλό φέτος αυτό το παιδί είναι σημαντικό γι' αυτό, γιατί πρόκειται για ένα παιδί το οποίο εμείς από την πρώτη στιγμή που το είδαμε έχουμε διαγνώσει τις τεράστιες δυνατότητες που έχει. Βέβαια δεν πάβει να είναι ένα παιδί, άβγαλτο παιδί γενικώς, που είναι πρώτη φορά σε επαγγελματική ομάδα. Άρα λοιπόν, μία εμφάνιση μέσα στην Τουρκία, ένα εκπληκτικό τετράλεπτο, πεντάλεπτο σε ένα πολύ σπουδαίο μάτς που παίξαμε στο Παλατάκι, το μεγάλο σούτ αυτό που πήρε, τα 6 κλεψίματα που έκανε στον προηγούμενο αγώνα, η εμφάνιση του, ό,τι και να κάνει καλό αυτό παιδί, χτίζει ένα προφίλ και μια προσωπικότητα παίκτη που είμαστε σίγουροι ότι τα επόμενα χρόνια μπορεί να τον προάγουν έτσι σε παίκτη πρώτου επίπεδου, υψηλού επίπεδου. Κύριε Ζωνατζίδη, χθες η οικογένεια Σάκοτα άφησε αιχμές για την διαιτησία. Δεν ξέρω, εσείς στο μπάσκετ τα αφήνετε να πέσουν κάτω, να δημιουργηθούν εντυπώσεις για ένα μάτς που ξέρω εγώ οι αντίπαλοι εκτέλεσαν τριπλάσεις βολές από τον ΠΑΟΚ, ή το σχολιάζετε, ποια είναι η θέση σας? Να πω κάτι. Η αίσθηση που είχα ήταν ότι λίγο μετά το μάτς άπαντε στην ΑΕΚ. Και δεν το λέω με κακία, ούτε με ειρωνικά, προς Θεώ, έτσι, εμπάρξη εδώ. Τα είχαν χαμένα. Ναι. Δηλαδή, ουσιαστικά χάσανε ένα μάτς που ήταν δικό τους. Αν και θα λέγαμε όλη τη δίκαια κέρδηση, έτσι. Γιατί για ένα μεγάλο κομμάτι του παιχνιδιού ήταν καλύτερη. Ακόμα και αν εμείς είχαμε θέματα με τις αποφάσεις των διαιτητών, ειδικά στον πρώτο ημίχρονο. Έτσι. Είχαμε θέματα, αλλά δεν. Δηλαδή, αν τελείωνε το μάτς το πρώτο ημίχρονο, θα έλεγα ότι ναι, μεν είχαμε θέματα με τη διαιτησία, η ΑΕΚ όμως ήταν καλύτερη. Ναι. Για να ξέρουμε τι λέμε. Ναι. Γενικά, νομίζω ότι δεν μπόρεσαν να διαχειριστούν την κατάσταση μετά το μάτς. Και ξέρετε, όταν γίνονται πολύ γρήγορα κάποιες καταστάσεις και σε πολύ μεγάλο μέγεθος, και αναφέρομαι τις πολλές μεταγραφές που έκανε σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα η ΑΕΚ, και μεταγραφές πολύ υψηλού επίπεδου παικτών και με πολλά χρήματα, η πίεση είναι μεγάλη. Και όταν σου έρχονται και τέτοιες καταστάσεις και τέτοια αποτελέσματα, δεν είναι εύκολο να τα διαχειριστείς τα πράγματα και μπορεί να καταφύγεις κάποιες φορές και στην εύκολη λύση εμείς προβλήματα με τη διαιτησία. Για να καταλάβουμε τι κάνει ο ΠΑΟΚ, είναι ένα ακόμα παράδειγμα, δεν είναι το μόνο.
Είναι αλήθεια, αν το προσεγγίσουμε σωστά, ότι όσα χρήματα παίρνουν μηνιαίως ο Ίγκλης και ο Μενσά, παίρνουν μηνιαίως όλοι οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Είναι κάπου εκεί αλήθεια? Ένας από τους δύο, όχι και οι δύο. Ένας από τους δύο, λέτε. Για να καταλάβουμε τι... Να ξέρετε, σε δεκάμινη βάση, ναι. Σε δεκάμινη βάση, ναι. Σε δεκάμινη βάση ήταν, αλλά σαν μηνιαίος μισθός, αυτά τα παιδιά είναι παιδιά που παίζουν στην Ευρωλίγκα. Από ό,τι ξέρουμε, σήμερα έρχεται στην Αθήνα ο Χέρστο, ένας παίκτης της Ευρωλίγκας. Δηλαδή είναι μεγάλα συμβόλαια, πολύ μεγάλα συμβόλαια αυτά. Δεν είναι μικρά συμβόλαια. Είναι μεγάλα συμβόλαια και είναι συμβόλαια πολλών δεκάδων χιλιάδων το μήνα. Εντάξει, εγώ δεν το κατηγορώ, αντίθετα πιστεύω. Όχι, ότι δεν είναι μια κατάσταση που εμένα με χαροποιεί. Εγώ το είπα και στους ίδιους. Ότι για μένα είναι μια τεράστια διέξοδος να υπάρχει αυτή η ομάδα σε αυτό το επίπεδο και να κάνει ακόμα και πρωταθλητισμό. Για μένα θα είναι βούτυρο στο ψωμί μου, έτσι, σαν πάω. Να το ξέρετε. Εσείς, γιατί θα σπάσει εσείς πλέον θα κάνετε... αυτός ο διπολισμός. Εσείς πότε θα κάνετε τέτοια συμβόλαια? Α, νόμιζα θα ρωτούσε πότε θα κάνουμε πρωταθλητισμό. Όχι, τι κάνουμε εμείς φέτος γι' αυτό. Αλλά συμβόλαια. Πώς το επιτρέπει στα οικονομικά μας. Εμείς δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Είπε κάτι, εάν η κατάσταση δεν αλλάξει όπως είμαστε τώρα, έτσι ναι, θα βαδίσουμε ναι, ναι. τα επόμενα χρόνια. Είπε κάτι σχετικό. Αν αλλάξει, να ξέρετε ότι και αν αλλάξει η κατάσταση, πάλι το value mind της ομάδας μας θα είναι εξαιρετικό. Mm-hmm. Μπορεί να είναι με περισσότερα χρήματα, αλλά mm-hmm. και πάλι θα αξίζει πολύ περισσότερο. Είπε κάτι σχετικό ο κ. Κοντομινάς την Παρασκευή, μια που ήσασταν μαζί. Ή είναι αυτή η χορηγία και έτσι θα συνεχίσει? Κοιτάξτε, εμείς εκτιμάμε το γεγονός ότι για τρίτη χρονιά αυτός ο άνθρωπος είναι δίπλα μας με πολύ σοβαρό και ουσιαστικό ρόλο. Νομίζω ότι είναι στο έτσι μετρημένοι στα δάχτυλα του χεριού οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν στηρίξει αυτή την κατάσταση. Και ο κύριος Κοντομινάς είναι από τους... το έκανε με τον πλέον εμφατικό τόπο και τρία χρόνια. Ακόμα και ξέρω ότι και πέρυσι με τα προβλήματα και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε ο γνώστος του, αυτός παρέμεινε εκεί και παρέμεινε κοντά μας και φέτος και με πολύ μεγάλη ζέση έτσι το βλέπουμε και μας συμπεριφέρεται και, και αυτά που λέει και κάνει τα εννοεί και τα κάνει μέσα από την καρδιά. Σαφώς και ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή έχει συνδέσει το όνομά του ως σπόνσορας. Mm-hmm. Σε εταιρεία η οποία διαφημίζεται μέσα από τον ΠΑΟΚ. Και σε αυτό το επίπεδο είναι η σχέση μας. Με τις συζητήσεις που έχουμε κάνει δεν έχει έλλειψη θυμίας να εμπλακεί παραπάνω, απλώς οι προτεραιότητες είναι διαφορετικές. Μήπως τον προλάβει ο κύριος Σαββίδης, γι' αυτό λέμε, μήπως πρέπει να βιαστεί ένας από τους δύο για μας. Εντάξει, εγώ βέβαια δεν μπορώ να είμαι στο μυαλό επιχειρηματιών όπως ο κύριος Σαββίδης ή όπως ο κύριος Σαββίδης είναι σαφώς πιο κοντά μας, είναι ήδη στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, ναι. Και έχουμε συζητήσει για το συγκεκριμένο θέμα και έχουν γίνει και κινήσεις για το συγκεκριμένο θέμα. Είναι ξεκάθαρη η πρόθεσή του στα μάτια μας ότι κάποια στιγμή θα ασχοληθεί. Το πότε είναι το θέμα. Αλλά δεν πάβει και μια εταιρεία όπως είναι στο οικονομικό κομμάτι ο ΠΑΟΚ. Μπορεί να έχει και ιδιοκτήτη, μπορεί να έχει και τον οποιοδήποτε σπόνσορα και δεν βρίσκω το λόγο, ας πούμε, να μην υπήρχε ιδιωτικά ο ένας και ως μεγάλος χορηγός ο άλλος, γιατί και διαφήμιση και ο χορηγή όλοι έτσι γίνονται. Πολύ ωραίο ακούγεται αυτό. Πολύ ωραίο ακούγεται. Και για να μπορούμε να έχουμε και σχέση με ανθρώπους που πραγματικά μας στήριξαν, έτσι. Ναι. Δηλαδή ο κύριος Σαββίδης, ο κύριος Κοντομινάς, ο κύριος Σαμυρίδης. Mm-hmm. Αυτοί είναι άνθρωποι οι οποίοι παίξανε με την επιβίωσή μας και ήταν εκεί όταν τους χρειαστήκαμε. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Στις 5 την Τετάρτη το ΠΑΟΚ Καντού, mm-hmm. έτσι. Είναι... Πολύ ωραίο, μεγάλο και αυτό παιχνίδι με μια ιστορική ομάδα ιταλική που μπήκε πάρα πολύ δυναμικά σε αυτή τη φάση. Mm-hmm. Διέλυσε στην κυριολεξία του Ρώσους, οι οποίοι φτάθηκαν το μεγάλο φαβορή του ομίλου και με τα εκατομμύρια κτλ. Και κρατούν μια ομάδα η οποία έκανε μια εκπληκτική πρώτη εμφάνιση στους 32. Ιστορική ομάδα. Γενικά νομίζω ότι παίζει πάρα πολύ ωραίο μπάσκετ, γρήγορο μπάσκετ. Πολύ όμορφο μπάσκετ. Έχω δει, ας πούμε, 2-3 τους παιχνίδια. Νομίζω και αυτό είναι ένα παιχνίδι που γενικά, ξέρετε, εκτός από το στενό θέλω να έρθω να υποστηρίξω τον ΠΑΟΚ, νομίζω ότι όποιος έρθει, mm-hmm. και το ξέρετε γιατί έχετε έρθει σε πολλά παιχνίδια, το ευχαριστιέται.
έτσι, του αρέσει έτσι αυτό που βλέπει και του αρέσει και αυτό που πράττει γενικότερα. Άρα είναι μια ωραία ευκαιρία κι αυτή. Ωραία, ραντεβού Τετάρτη το απόγευμα. Ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.